Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να μου επιτρέπετε να συμμετέχω στη χαρά σας και δική μου χαρά. Ωραία. Καλημέρα και σε όλους όσους μας ακούν. Με έκπληξη διάβασα χθες, άκουσα χθες την ανακοίνωσή σας. Με έκπληξη όχι γιατί θα είστε ο προπονητής του Άρη, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη, θεωρώ, πάρα πολύ δύσκολη αποστολή αυτή που αναλαμβάνετε, έτσι. Θέλει μεγάλη δύναμη και πίστη. Λόγω των διαμορφωμένων συνθήκων θα συμφωνήσω. Ναι. Αλλά ποια δουλειά δεν είναι δύσκολη? Είναι και ο Άρης βέβαια έχει μεγάλη φανέλα, είναι και αυτό μια πρόκληση για οποιονδήποτε προπονητή. Αυτό παράλληλα, εκτός από τις δυσκολίες που κρύβει, πρέπει να δούμε και τη δυναμική αυτή της ομάδας. Σωστό. Άρα πολλά πράγματα στη ζωή μας μπορούμε να τα ξεπεράσουμε ανάλογα με τη μικρή ή μεγάλη δυναμική που έχουμε. Και επί το προκειμένου η δυναμική είναι μεγάλη. Να. Άρα μπορούμε να κρατήσουμε αυτό που μπορεί να είναι ωφέλιμο μέσα από αυτόν τον οργανισμό και να αποβάλουμε ό,τι δημιούργησε τα προβλήματα. Άμα το φωτίσεις έτσι, ναι, το θέμα, νομίζω είναι πολύ πιο αισιόδοξο και με καλή προοπτική από ότι, γιατί ξέρετε, πολλές φορές φωτίζουμε ένα πρόβλημα από τη μία πλευρά και εκεί μπορεί να βάλουμε τα κλάματα. Άμα το φωτίσουμε στην ολότητά του, θα δούμε όλες τις γωνίες. Και μέσα σε αυτό μπορεί να διακρίνουμε και προοπτική. Και ευκαιρία. Και να πω για κάτι. Όλες οι κρίσεις, εκτιμώ, θα συμφωνήσουμε σε αυτό, έχουν και ευκαιρίες. Άρα πώς θα διαχειριστείς και πώς θα τη διακρίνεις την ευκαιρία και πώς θα κάνεις την ικανότητα να την αξιοποιείς αυτήν την ευκαιρία. Γιατί οι πετυχημένοι στην κοινωνία μας είναι αυτοί που αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Σε όλους μας έχουν προκύψει ευκαιρίες. Θετικό μήνυμα, θετική σκέψη και ενέργεια βγάζετε, κύριε Καλαϊτζίδη, και είναι καλό μήνυμα αυτό γενικότερα, όχι μόνο για τον Άρη και το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και για τις εποχές που ζούμε, γιατί είναι πολύ δύσκολες εποχές. Δεν το προσδιορίζω εγώ στην περίπτωση του Άρη. Γενικά μίλησα, γι' αυτό λέω, είναι ένα γενικότερο μήνυμα. Για το φαινόμενο γενικότερα, ναι. Για την εποχή κρίσης που ζούμε γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή μας είναι έτσι με τα βιώματα που έχουμε τα τελευταία χρόνια, τότε θα πρέπει όλοι στον δρόμο περπατώντας να κλαίμε. Και δεν θα βγάζαμε τίποτα όμως, μένοντας στο κλάμα. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, διαβάζω και ότι θα είστε ένα στυλ προπονητή στο αγγλικό μοντέλο, που είναι και μάναζερ και προπονητής συγχρόνως της ομάδας. Να σας πω κάτι. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί σε όλες τις ομάδες που δούλευα, ανεξάρτητα ποια ήταν η αφετηρία που ξεκινούσαμε, στο τέλος καταλήγαμε έτσι. Ναι. Με δεδομένο λοιπόν ότι είναι έτσι, ή να το ξεκινήσουμε από την άλλη αφετηρία και να ξαναπροκύψει το ίδιο. Ξεκινάμε από την αρχή έτσι, και να είναι πλήρως ελεγχόμενη η κατάσταση και να είμαι υπεύθυνος και υπόλογος όλων όσων γίνονται στον αποδητηριακό χώρο. Μπορεί να παρεξηγηθώ, λέγω, θα το ρωτήσω. Είστε σίγουροι στον Άρη ότι θα παίξετε στην Football League? Δεν υπάρχει η Γάμα Εθνική? Δηλαδή εσείς αναλαμβάνετε την ομάδα για τη Β' Εθνική? Για την παλιά Β' Εθνική, Football League που λέω. Ναι. Όλες μας συζητήσεις με τους παράγοντες του Άρη, με τον πρόεδρο και τα στελέχη της δίκης, αφορούσαν αυτό το θέμα. Ναι. Κατά τη δική τους άποψη είναι έτσι. Μου κατέθεσαν τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι θα είναι έτσι. Ναι. Με την ημιμάθεια των 57 μου χρόνων εκτίμησα ότι πραγματικά είναι έτσι και γι' αυτό προχωρήσαμε. Μάλιστα. Από το υλικό, από το ρόστερ μάλλον που τελείωσε τη σεζόν ο Άρης, έχουν μείνει πολλοί παίχτες? Ναι, υπάρχουν αρκετά συμβόλαια, απλά όπως πρέπει να γίνει, εκτιμώ. Είμαστε στη φάση αξιολόγησης του υπάρχοντος έμψυχο δυναμικού, το οποίο βέβαια στη δική μας περίπτωση έχει μια ιδιαιτερότητα. Πρέπει η ικανότητα να συμπορεύεται με το οικονομικό. Ναι. Διότι το budget μας θα είναι περιορισμένο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να υπάρχει μια οικονομική ισορροπία στον αποδητηριακό μας χώρο. Καλά. Και ο καθένας να εισπεβάσει το budget μας, να εισπράττει πολλά ή λίγα με βάση τη σημερινή του αξία. Ναι. Το αύριο μπορεί κάποιος να γίνει πολύ καλύτερος από το διπλανό του και να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα. Πρέπει να υπάρχει αυτή η αφετηρία. Υπάρχουν όμως και παίκτες στο ρόστερ που ενδιαφέρουν και άλλες ομάδες. Πρόχειρα μου έρχονται τα δύο ονόματα του Διούδη, του διεθνή με τις μικρές εθνικές goalkeeper, και του Μανιά. Θα μείνουν αυτοί, κύριε Καλατζίδη? Κοιτάξτε, σας είπα, οι δύο πυλώνες που σας είπα που εξετάζονται είναι αυτοί. Η ικανότητα και το κόστος. Ναι. Για να μπορέσουμε να είμαστε
Γιατί ένα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι η αξιοπιστία του Άρεως, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει τσαλακωθεί. Ναι. Η οικονομική αξιοπιστία και η αγωνιστική. Σωστά, παράλληλα. Σωστά. Αλλά εκτιμώ ότι είναι όλοι μας ανήκουμε στον ίδιο χώρο. Θα σας πω δε ότι και τα δικά μου οικονομικά ωφέλη είναι μέσα στο μπάτζετ των αποδητηρίων, του αποδητηριακού χώρου. Τι εννοείται, δεν είμαι ξεχωριστός. Ναι. Δηλαδή, όλο μέσα στο μπάτζετ της ομάδος είμαι κι εγώ. Ναι. Άρα, αφού πρώτος έβαλα τον εαυτό μου μέσα εκεί, τα κριτήρια ισχύουν για όλους, είναι ίδια. Μάλιστα. Η δικαιοσύνη πρέπει να αντίθεται και απαιτείται από όλους, με οποιοδήποτε κόστος. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Είστε παλέμαχος παίκτης του Άρη. Τα παιδικά και φοιτητικά μου χρόνια ήμουν στον Άρη. Είστε, χωρίς να το θέλετε να το πουλήσετε, σαν είστε και Αριανός, δηλαδή είστε και φίλος του Άρη. Επαγγελματίας είστε, αλλά όλοι είμαστε κάποια ομάδα. Να σας πω το έξι, να σας πω. Ναι. Ήμουν φανατικός φίλος του Άρη στα παιδικά και φοιτητικά μου χρόνια. Δεν έλειπα ούτε από τις προπονήσεις της ομάδας. Από τα 19 μου χρόνια και μετά που έγινα επαγγελματίας, ξέρετε, αυτό αρχίζει και φθήνει γιατί έχει προτεραιότητα το άλλο. Ναι. Ήμουν Άρης την περίοδο που όλες οι ομάδες αλλά και ο Άρης ήταν μια ιδέα και όλοι τη στηρίζαμε και όλοι μπαίναμε μπροστά για να την προστατέψουμε. Αυτό και στον Άρη όπως και στις περισσότερες ομάδες έχει ταλακωθεί. Ναι. Ένας από τους στόχους μας είναι να ξανααναδειχθεί αυτό και να ισχυροποιηθεί και να παραμείνει, γιατί αυτό θα ριζώσει και αυτό θα κρατήσει σε βάθος χρόνου και θα δημιουργήσει νέα στελέχη, νέους φιλάθλους. Να επανδρωθεί η ομάδα και να βοηθηθεί η ομάδα. Μάλιστα. Μ' αρέσετε γιατί δεν έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά μ' αρέσει ένας άνθρωπος που είναι και πραγματιστής, αλλά συγχρόνως είναι και ρομαντικός. Και θετική διάθεση. Και ρομαντικός και ιδεολόγος. Να σας πω κάτι. Όλοι μας από κάποιο χώρο υπηρετούμε το ποδόσφαιρο. Είμαστε στο ποδόσφαιρο. Εάν ξεχάσουμε το λόγο, τους λόγους για τους οποίους μπήκαμε, δηλαδή όλοι μας εκτιμώ ότι μπήκαμε για το πλήθος των συναισθημάτων που έχει και για την δυναμική που εμπεριέχουν αυτά. Αν ξεχάσουμε αυτά, χάνουμε τον εαυτό μας. Χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Και ως επαγγελματίας το λέω, προσπαθώ να θυμίζω καθημερινά στον εαυτό μου αυτό. Και στα παιδιά βέβαια που είναι στα κάθε αποδυτήρια. Ο Άρης στην Football League θα κάνει πρωταθλητισμό? Γιατί θα έχει Δεν του επιτρέπεται να κάνει κάτι άλλο. Ξέρετε, πολλές φορές οι στόχοι ορίζονται από τη δυναμική της ομάδος. Η δυναμική της ομάδος έχει να κάνει με ιστορία και με φιλάθλους και τους πολυπληθείς ή όχι φιλάθλους. Όταν ο Άρης λοιπόν έχει αυτή την ιστορία και έχει τόσο κόσμο που τον στηρίζει, δεν σου επιτρέπεται να περάσει δεύτερη σκέψη το μυαλό σου. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Έχετε μηνύματα ότι ο κόσμος θα σταθεί, θα συμπαρασταθεί και θα είναι δίπλα στον Άρη σε αυτή την προσπάθεια στο Football League? Ο κόσμος όλων των ομάδων συσπυρώνεται ή απομακρύνεται ανάλογα με το τι πρεσβεύει η ομάδα αγωνιστικά. Αν του δίνει ελπίδα ότι αυτό έχει προοπτική. Άρα καλούμαστε πρώτα εμείς, γιατί η ομάδα τα τελευταία χρόνια τον έχει απογοητεύσει τον κόσμο. Ναι. Καλούμαστε πρώτα εμείς λοιπόν να αναδείξουμε ότι αυτή η ομάδα έχει ικανότητα, γνώση και προοπτική. Και τότε ο κόσμος θα έρθει, είμαι βέβαιος, θα έρθει πολυπληθέστερος του παρελθόντος. Μάλιστα. Μπορεί να χαμογελάσετε, αλλά θα σας ρωτήσω, ξέρετε αν θα είναι η Football League, το πρωτάθλημα της Football League την ερχόμενη περίοδο θα γίνει σε δύο ομίλους, θα είναι πάλι τα πλοίο, θα ανέβουν δύο, θα ανέβουν τρεις? Αυτό που γνωρίζω είναι για δύο ομίλους. Δύο ομίλους και πόσοι ανεβαίνουν, δύο, ένας από κάθε ομίλου. Ένας από κάθε ομίλου. Μάλιστα. Δύο δηλαδή. Γιατί στην Ελλάδα είναι λίγο ρευστά όλα αυτά. Φτάσαμε άνοιξη τη σεζόν που πέρασε και δεν ξέραμε πόσες θα πέσουν, πόσες θα ανεβούν. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω, γι' αυτό σας είπα. Μπορεί να χαμογελάσετε με την ερώτηση. Η ρευστότητα που υπάρχει στο χρηματιστήριο υπάρχει και στον ελληνικό ποδοσφαιρικό χώρο και στην κοινωνία μας. Τα λέτε ωραία. Λοιπόν, θες να ρωτήσεις κάτι? Όχι. Εγώ επειδή είναι και έρχεται και Μουντιάλ, θα ήθελα και τη γνώμη σας για την εθνική σε αυτό το ραντεβού που έχει με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από το αν θα προχωρήσει ή περάσει την επόμενη φάση εθνική ή από την εικόνα που θα βλέπουμε. Επειδή παραμένω, όπως είπατε κάποια στιγμή, ρομαντικός, εγώ θέλω αυτό που βλέπω να με ευχαριστεί πρωτίστως και μέσα από αυτό να εισπράττεις και τα ωφέλη. Διότι εκτιμώ ότι ο άλλος ο δρόμος σου δίνει πρόσκαιρα ωφέλη. Διαχρονικά ωφέλη παίρνεις όταν πραγματικά είσαι ικανός. Άρα να καταλάβω ότι δεν σας έχει ικανοποιήσει εμένα, μέχρι εμένα τώρα. Δεν μου αρέσει, επιτρέψτε μου, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η αγωνιστική εικόνα.
Βεβαίως είναι σημαντικό για το ποδόσφαιρό μας ότι είναι σε αυτά τα τουρνουά. Και παίρνει αποτελέσματα. Και παίρνει αποτελέσματα. Αλλά θα ήθελα το αποτέλεσμα παράλληλα με καλό θέαμα. Είναι, μου φαίνεται σαν εκείνο που λένε πολλές φορές οι συνάδελφοί μου στις συνεντεύξεις, επαγγελματική νίκη. Δηλαδή, μπορούσες να αγωνιστείς καλύτερα και δεν το έκανες. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτει ο πολλής κόσμος. Μπορεί να παίξει καλύτερα η εθνική με το υλικό που έχει. Αυτό το ξέρει πολύ καλύτερο προπονητής. Στη στελέχη υπάρχουν ικανά, εκτιμώ, στην εθνική ομάδα. Το θέμα έχει να κάνει με το ποιος είναι ο αγωνιστικός σχεδιασμός και μέσα από ποιο τρόπο πιστεύει ο εκάστοτε προπονητής ότι μπορεί να πάρει και το προσδοκόμενο για αυτόν αποτέλεσμα και την ομάδα και τη χώρα επί του προκειμένου. Ναι, θα συμφωνήσω εγώ απόλυτα με τον κύριο Καλατζίδη και θα του δώσω και άλλη μια φορά συγχαρητήρια γιατί το θάρρος της γνώμης του πάει κόντρα σε, και μάλιστα παραπονιέται. Να σας πω, να σας διάλ, που λένε όλοι, μην πειράζουμε την εθνική, μην λέμε αυτά τα πράγματα. Να σας πω κάτι που συνέβη, γιατί αυτό είναι μια σκέψη. Το 2004, όταν πήραμε το Ευρωπαϊκό, οι συνάδελφοί σας όλοι καταθέταν άποψη. Κάποιες φορές, κάποια στιγμή με καλέσαν και εμένα να καταθέσω την άποψή μου. Και μου είπαν τώρα η επόμενη μέρα πολύ καλύτερη. Και τους είπα το εξής απλό. Βεβαίως επιθυμούμε να είναι. Αλλά προσέξτε, και την επόμενη μέρα θα είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, με την ίδια γνώση, με την ίδια ικανότητα, και αν αφορά προπονητές, ποδοσφαιριστές, παράγοντες. Πώς μπορεί να προκύψει καλύτερη μέρα, αν δεν επανεξετάσεις τις θέσεις και τις αντιλήψεις σου, αν δεν αλλάξεις το επίπεδο ικανότητάς σου και γνώσης σου. Γίνεται. Σωστά. Μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, αν το γνωρίζετε, γιατί είστε ένας από τους προπονητές που αναδείξαν ένα από τα μεγάλα ταλέντα που πέρασε τα τελευταία χρόνια από το ελληνικό πρωτάθλημα, τον Ολαϊτάν. Μιλάτε και ξέρω ότι ήσασταν, είχατε και πολύ καλή σχέση με τον. Παραμένει αυτό. Ναι. Σε τι κατάσταση είναι, θα ξαναπαίξει μπάλα, τι όλες οι ενδείξεις λένε ότι είναι πολύ καλά και μέσα στον. Έκανα και μία τελευταία εξέταση που έδειξε ότι τώρα έχουν περάσει περίπου 2 εβδομάδες από τότε που έγινε, ναι. Ότι τις επόμενες 2 εβδομάδες θα πάρει το οριστικό OK. Για να ξεκινήσει οι προπονήσεις μετά, να μπει σε κανονική φάση η προπονήση. Ναι. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο και υγεία μακάρι... Υγεία σε όλους μας. Αυτή η προέχει. Υγεία και δουλειά σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ. Καλημέρα κύριε Καλατζίδη. Να είστε καλά.